Που χθες ο ΠΚΠ απάντησε. Να πούμε λίγο στον κόσμο συνοπτικά τι έχει γίνει, ναι, για να καταλάβει. Ναι, λοιπόν, από την αρχή να τα πιάσουμε, ο κ. Καπούνης βγήκε εδώ στην εκπομπή μας την Παρασκευή και είπε ότι δήλωσε για να δείξει τα μεγάλα προβλήματα του ΠΚΠ το μισό νησί στην ουσία της Νάξου ότι έχει. Το μισό νησί. Τα λεφτά λοιπόν του δόθηκαν. Η προκαταβολή 16.000 ευρώ. Μετά, όταν είδε ότι έγινε η κατάθεση των χρημάτων, πήγε στην εισαγγελία να πει τι έχει γίνει. Στη συνέχεια μηνύθηκε και από τον ΠΚΠ και όπως μας είπε ο κ. Καπούνης, πήρε και τις 40.000 το υπόλοιπο ποσό μετά, αφού έγιναν όλα αυτά με τις μηνύσεις. Ο ΠΚΠ χθες, μέσω αυτής της εκπομπής, είπε ότι ουδέποτε έχουν δοθεί 40.000, ότι ο κ. Καπούνης έχει πλαστογραφήσει έγγραφο Ιεράς Μονής για να γλιτώσει το ΑΤΑΚ. Το ΑΤΑΚ, ναι, θυμίζω, έτσι και είναι λάθος, χτυπάει κόκκινο και δεν σου δίνεται η προκαταβολή. Το ΑΤΑΚ έχει μπει εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Αν τα λέω σωστά, και ότι έχει δυσφημίσει τη χώρα και τον οργανισμό παγκοσμίως και παρόλα αυτά μπορεί να χαρακτηριστεί ηθικός αυτούργος, καθώς... Ναι, αυτά λέει ο ΠΚΠ. Αυτά είπε. Αυτά λέει ο ΠΚΠ. Ναι, πες το. Ηθικός αυτούργος, ότι έκανε πρόσκληση στην ουσία και σε άλλους, ναι, να ακολουθήσουν αυτή την τακτική για να δείξουν τις αδυναμίες του ΠΚΠ. Ο κ. Καπούνης είναι μαζί μας. Μαζί με τον δικηγόρο, τον κ. Γιάννη Δέτση. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Μουζάκης. Γεια σου, Αντώνη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε όλους. Ερχόμαστε λίγο, παρεμβαίνεις προφανώς και στο θέμα, αν θέλεις και εσύ, όπως και η κ. Φραγκάκη. Ακούσατε τι είπε ο ΠΚΠ χθες για εσάς. Για πλαστά έγγραφα Ιεράς Μονής, ότι ποτέ δεν δόθηκαν 40.000, ότι δυσφημίσατε τον οργανισμό. 40.000 δεν τις έχω πάρει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν έχω πάρει εγώ 40.000. Κύριε Καπούνη, να θυμίσω ότι εσείς κάνατε μία δήλωση, πήγατε ταυτόχρονα στον εισαγγελέα, όπου, γιατί την κάνατε τη δήλωση, από αυτά που μας έχετε πει, έτσι, για να τα συνοψίσω εγώ. Ότι κάνατε μία δήλωση στον ΟΠΚΠ για στρέμματα που δεν είχατε, ναι, τα οποία ήδη τα είχαν δηλώσει άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν καν από την Άξο οι περισσότεροι. Και το κάνατε για αυτόν τον λόγο. Και το κάνατε για να δείξετε. Πόσο στρεβλό είναι το σύστημα αυτό, ναι. Έρχονται εδώ και δηλώνουν όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Ότι μπορώ να έρθω εγώ και να δηλώσω μια έκταση στην Άξο και να πάρω επιδότηση. Και αυτό. Να πάρω μια 40.000 κάτσε για πλάκα. Ναι. Σωστά τα λέω. Σωστά, από το 2020, 2021, 2022, 2023 λέγαμε ότι έρχονται από άλλα σημεία της Ελλάδος και δηλώνουν στην Άξο 7.661 στρέμματα. Εμείς τι κάναμε λοιπόν, εγώ τι έκανα, πήγα και δήλωσα τα ίδια στρέμματα, ακριβώς τα ίδια στρέμματα. 7.661 στρέμματα πήγα και δήλωσα κι εγώ, δηλαδή κάθισα από πάνω τους. Και λέω, δηλώνω κι εγώ αυτά. Οπότε, αν έπρεπε ο ΠΚΠ να έρθει στη διασταύρωση στοιχείων και να μου πει, κύριε Καπούνη, έχετε δηλώσει 7.661 στρέμματα. Φέρτε μου τα δικαιολογητικά που έχετε για αυτά τα στρέμματα, όπως και από τα 52 αφημί έπρεπε να τους καλέσει και να τους πει, φέρτε μου τα στρέμματα που έχετε στην άκουση, τα χαρτιά που έχετε στην άκουση, τα 99 αγροτεμάκια που έχετε δηλώσει. Α, μπράβο, άρα δηλαδή ζητάει χαρτιά, ζητήσει χαρτιά και από εσάς. Που τα δηλώσατε και από τους άλλους. Να τα τσεκάρει. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Πρέπει να ελέγξει τις εκτάσεις, να ελέγξει αν είναι αληθής. Σωστά. Οπότε δεν θα πληρωνόταν κανένας, γιατί όλα ήταν ψευδή. Ναι. Ο ΠΚΠ ισχυρίστηκε ότι έχετε πλαστογραφήσει έγγραφο Ιεράς Μονής. Για να γλιτώσετε, να πηδήξετε στην ουσία το πρώτο εμπόδιο. Ισχύει αυτό. Σε αυτό που λέτε καταρχάς, εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε, ο ΠΚΠ όπως τον λέτε είναι απρόσωπο. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που σας έστειλε το μήνυμα αυτό ονομαστικά, διότι είναι, αντιλαμβάνεστε, συκοφαντική η όλη αναφορά στον κύριο Καπούνη και φυσικά θα καταμηνηθεί αμέσως και θα ζητηθεί και αγωγή αποζημιώσεως από το πρόσωπο το οποίο έστειλε αυτή την ανακοίνωση για τον κύριο Καπούνη, διότι αν στοιχειοδός είχε δει το συμφωνητικό της μίσθωσης αυτής του ναού, θα βλέπει καταρχάς ότι είναι ανυπόγραφο. Πρώτον. Δεύτερον, θα βλέπει ότι μέσα στο περιεχόμενο, αν είχαν λέει τη στοιχειώδη σοβαρότητα, δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα ακίνητο. Ούτε ένα ακίνητο της Νάξου. Περιλαμβάνονται ονόματα, επώνυμα και περιοχές ανθρώπων από ένα άλλο νομό, από άλλη περιφέρεια της Ελλάδος. Δηλαδή δεν έχει μέσα στο συμφωνητικό αυτό που είναι και ανυπόγραφο, ούτε ένα όνομα ενός αγρού της Νάξου. Εκείνο το οποίο βέβαια είναι θαυμαστό. Είναι το εξής, ότι όταν ο κύριος Καπούνης επικάλυψε τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα 52 αφημί, δια μαγείας του ΟΠΚΠ είναι αυτό, δεν γνωρίζω. Μεταφέρθηκαν αυτά τα αφημί που ήταν από άλλη δόη, επειδή είχε η δόη Νάξου
του κ. Καπούνη το Βαφημί, μεταφέρθηκαν ό του θαύματος, θαυμαστός και μαγικός, σε άλλα κτήματα. Και πληρώθηκαν και αυτοί. Στις αυτό εξηγήστε μου. 20-22, ενώ είχαμε βγει και είχαμε κάνει όλες τις καταγγελίες και είχε στείλει ο δικηγόρος σχετική καταγγελία επιστροφή χρημάτων και αίτηση ανάκλησης στις 3 πρώτου του 24, το στείλαμε αυτό εδώ πέρα το χαρτί, ναι, το οποίο το υπογράφω, ναι, το στείλαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και του λέμε ότι το 20, το 21, το 22 έχουν έρθει εδώ στην Άξο και έχουν δηλώσει κτλ. Και δέστε τι κάνουμε. Εσείς λέτε δηλαδή, για να το συνοψίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην μπερδευόμαστε με πολλές λεπτομέρειες, ναι, κύριε Καπούνη. Λέτε, εγώ έκανα αυτή μία την ενέργεια για να δείξω ότι κάποιοι έρχονται, δηλώνουν χωράφια στην Άξο που δεν τους ανήκουν. Και παίρνουν λεφτά. Και παίρνουν λεφτά. Για να δείξετε ότι αυτά τα λεφτά. Ναι. Για ποιο, γιατί ενδιαφέρεστε, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Νάξο. Τα χάνουν άλλοι άνθρωποι που είναι πραγματικοί αγρότες. Καλά λέω. Που έχουν εκτάσεις. Σωστά. Γιατί αυτοί που τα δηλώνουν δεν έχουν. Σωστά, που έχουν εκτάσεις. Δεν έχουν ούτε ένα στρέμμα αυτοί που τα δηλώνουν. Ούτε ένα στρέμμα, ναι. Πάτε λοιπόν ταυτόχρονα στο εισαγγελέα και το καταγγέλλετε. Καλά λέω. Πάω στο εισαγγελέα, πληρώνομαι. Καταρχήν λέει ότι κοκκίνησα και έπρεπε να το δηλώσω. Αυτός ο πρόεδρος πρέπει να κοκκινίζει από ντροπή με αυτά που λέει. Γιατί δεν ξέρει. Και ας έβγει να με διαψεύσει τώρα. Εγώ δεν εμένα μου δώσανε τα χρήματα εφόσον έχει γίνει έλεγχος της αίτησής μου. Και πληρώθηκα. Οι προκαταβολές είναι τον Οκτώβρη. Η οριστική εξόφληση είναι τον Δεκέμβρη. Άρα 23 Δευτέρου που 12 που εξοφλήθηκα. Άρα είχε ελεγχθεί η αίτησή μου. Είχε ελεγχθεί. Εγώ έστειλα και απάντησε η κυρία Ταλαγάνη, Σοφία. Εστείλαμε μήνυμα σχετικό πώς μπορούμε να επιστρέψουμε τα χρήματα. Εδώ πέρα λέει ότι αν είχε ελεγχθεί η αίτηση δεν μπορεί να γίνει ανάκληση. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το άλλο, πληρωθήκαμε κανονικά, βγήκα το κατάγγειλα και 20 με 22 του Φλεβάρη μετακινείται δια μαγείας. Αυτό, δεν ξέρουμε πώς. Αυτό είναι το εντύπωση. Μετακινήθηκα, ναι, αγροτεμάχια από εκεί που ήταν επικαλυμμένα από μένα και πήγαν αλλού για να πληρωθούν. Αν είναι δυνατόν, ενώ είχε γίνει καταγγελία. Άρα εσείς λέτε ότι υπάρχει μια φάμπρικα για να πληρώνονται κάποιοι, κύριε Καπούνη, εκεί. Υπάρχει φάμπρικα. Φυσικά. Ας έβγει ο πρόεδρος που μου έκανε μήνυση εδώ, γιατί δεν βγαίνει να έρθουμε σαν την παράθεση. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα λέμε, έτσι. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα βγει. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Θα βγει, απάντησε με έναν τρόπο και θα βγει και πάλι να απαντήσει. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ, αντιπαράθεση. Έχετε πάρει ένα ευρώ από όλα αυτά τα λεφτά εσείς, κύριε Καπούνη? Έχετε πάρει ένα ευρώ από όλα αυτά? Εγώ έχω πάρει 16,391 και τα έχω επιστρέψει. Και ήταν να πάρω 48,77 τώρα. Δεν τα πήραμε τα χρήματα, συνεχίζονται. Δεν τα πήραμε, δεν τα θέμε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Άρα σε κάποιους που μας βλέπουν. Εγώ δεν έκανα για να τους αποδείξω ότι αυτό που γίνεται είναι απάτη. Μπράβο. Σε κάποιους που μας βλέπουν τώρα θα πούν να ξέρουν ότι ο Καπούνης δεν τα πήρε τα λεφτά αυτά. Τέλος. Τα γύρισε πίσω. Δεν τα πήραμε. Έχουν επιστραφεί, τα χρήματα έχουν επιστραφεί την πρώτη μέρα. Αυτά δεν τα συζητάμε. Ας απαντηθεί από κάποιον όμως πώς μαγικός, με ποιο μαγικό τρόπο. Ναι. 57 αφημοί φύγανε από τα χωράφια του κυρίου Καπούνη όταν πήγε και τα επικάλυψε και πήγαν σε άλλα χωράφια. Οι ίδιοι που είναι από άλλη περιοχή και όχι από την Άξο. Πώς φύγαν αυτά τα 57 αφημοί? Αυτό το πράγμα είναι μαγικό πράγμα. Εγώ δεν ξέρω ποια κίνηση έφυγαν τα 52 αφημοί. Εγώ θέλω μια κίνηση. Ποιος έπατησε το κουμπάκι και τα μετακίνησε? Με όσα έχουν ακουστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ δεν θα ρίξω πέτρα σε κανένα. Έτσι, δεν ξέρω τι έχει γίνει κτλ. Αλλά με όσα έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πληγή. Έτσι καταγγέλλεται, ρε παιδιά, από παντού. Το παραδέχονται και οι ίδιοι ότι το ήταν. Το παραδέχονται και οι ίδιοι. Οι αγρότες το λένε και το λέει και η κυβέρνηση. Ακριβώς. Μας το έχει πει και ο υπουργός εδώ πέρα. Κάθε φορά που ακούω βγαίνει ο Καπούνης, βγήκε ο Καπούνης και τα είπε, ξέρεις πόσοι με πήραν τηλέφωνο άλλοι αγρότες? Ναι, ναι. Λοιπόν, να μου στείλουν μηνύματα και τώρα που λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υιοθετούμε τίποτα άκρη. Αλλά είναι βασικό ερώτημα, ρε παιδιά, αυτό. Έλα και ελάτε, κύριε Μουζάκη. Ναι, Αντώνη μου, για ρωτά. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Πώς ένας τρίτος μπορεί να γνωρίζει τα αφημί των ετούντων? Πώς μπορεί, πώς κύριε γνωρίζει οποιοδήποτε? Εμείς δεν γνωρίζουμε αφημί. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Τότε, μα... Ναι, αλλά πώς γνωρίζει ότι γνωρίζει οποιοδήποτε? Τώρα τα σκεπάσανε, κύριε Μουζάκη. Τώρα τα σκεπάσανε, είναι μαύρα, δεν βλέπουμε τίποτα. Μπορεί να δηλώσει ο καθένας ό,τι θέλει. Και την πορτάρα της Νάξου, αν δηλώσουμε αύριο, θα την πάρουμε.
Τα προηγούμενα πώς λέτε. Έχουμε καταδύσει. Τα προηγούμενα πώς, κύριε Καπούνη. Τα προηγούμενα βλέπαμε ότι το τάδε, το τάδε αγροτεμάχιο είναι του κυρίου Στάθη. Το άλλο αγροτεμάχιο είναι του κυρίου Κολοκυθά. Το άλλο αγροτεμάχιο του κυρίου Μουζάκη. Το βλέπαμε. Και δεν πηγαίνανε και να... Και εσείς ξέρατε, επειδή είστε αξιώτες, ότι δεν ανήκουν σε αυτούς. Καλά λέμε. Όχι, το ξέραμε, το βλέπαμε σωστά. Βλέπαμε ότι αυτοί είναι ξένοι στην Άξο. Δεν μπορούν να δηλώνουν 200 και 300 στρέμματα. Από πού? Εδώ δεν έχει Ναξώτης πάνω από 50. Και έχουν αυτοί 200 και 300. Αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό, η οικονομική αστυνομία, τι κάνει, κύριε Καπούνη? Έχει απευθυνθεί, έχουμε απευθυνθεί και εκεί πέρα διαμέσου τη εισαγγελέα τη Νάξου. Και τι σα είπαν. Έχει αποστείλει τη δικογραφία στην οικονομική αστυνομία. Άρα γίνεται έρευνα από την οικονομική αστυνομία και την εισαγγελία, σωστά? Έχει αποσταλεί ο φάκελος στην οικονομική αστυνομία. Αλλά αυτό με το αφημί το οποίο αναφέρθηκε, ναι, το οποίο ο κ. Καπούνης το εξήγησε, αυτό λέει τώρα τι είναι, το άλοθη για να μην βλέπουμε, για να μην μιλάμε? Όπως και οι μηνύσεις οι οποίες γίνονται είναι το άλοθη για να μην μιλάμε ή για να μην μιλάει ο κ. Καπούνης? Αυτό είναι η μορφή πίεσης για να καταλάβω, λέει τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή εγώ έκανα την ερώτηση, λέω το εξής. Καταλαβαίνω την πρόθεση. Και πιθανά είναι αγαθή. Κατάλαβα τι γίνεται. Ξέρουμε και πολύ καλά, και εγώ έχω εμπειρία από συναδέλφους που έχουν πει στην επαρχία τι συμβαίνει. Αντίστοιχες περιπτώσεις. Να μην ονοματίσω νησιά ή περιοχές. Ναι. Εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι πώς γνωρίζει ο τρίτος το αφημί αυτού που κάνει την αίτηση. Αν εγώ κάνω μια αίτηση και έρθω και δηλώσω την Άξο, εσείς πώς το γνωρίζετε? Δεν γνωρίζουμε αφημί, δεν γνωρίζουμε ονόματα, ονοματεπώνυμα. Ονόματα, μα πώς βρήκα το πρόβλημα. Δεν ξέρω, λέω. Το χτήμα, ένα λεπτό, το χτήμα που συνορεύει δίπλα από το δικό μου δεν το ξέρουμε. Και αυτό τι είναι, δηλαδή, άλοθη αυτό για να σταματήσει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το μεγάλο ζήτημα είναι... Μια ερώτηση κάνει ο κ. Μουζάκης. Δεν έχει ευθύνη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μουζάκης. Καλά, δεν έχει σχέση, ο τεχνικός είναι ο άνθρωπος. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι, πάνε κάποιοι, κάνουν πλιάτσικο στα νησιά, δηλώνουν εκτάσεις που δεν τους ανήκουν και παίρνουν λεφτά. Να παγώσουν όλες τις επιδοτήσεις τώρα και να γίνει έλεγχος. Αυτό το πράγμα. Να πάνε στα νησιά και να ελέγξουν. Μέτρο πρέπει να ελέγξουν. Ευρωπαϊκά λεφτά. Δεύτερο. Όχι μόνο στα νησιά. Όχι μόνο στα νησιά. Όχι μόνο. Εχθές με πήρε την Καστοριά, γιατί είχαμε βγει σε άλλο κανάλι το Σαββατοκύριακο και μου λένε 64.000 βροσκοτόπια δηλώθηκαν. 20.000 καρυδιές στρέμματα, 22.000 στρέμματα καρυδιές δηλώθηκαν, 64.000 στρέμματα βοσκοτόπια και 20.000 στρέμματα ελαιόλαδα που δεν υπάρχει κανένα εδώ πέρα. 20.000 ελαιότερα και δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν είναι... Το ζήτημά μας προκειμένου είναι... Με πήραν από παντού. Εγώ περιμένω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την απάντηση, να βγάλουν απάντηση οι άνθρωποι, να πούν ό,τι θέλουν, εμείς θα τους φιλοξενήσουμε όποτε θέλουν. Θα βγάλει επίσημη απάντηση. Και καλά θα κάνουν. Η απάντηση όμως να αφορά το γεγονός, γίνονται τέτοια πράγματα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενημερώνω τον πρόεδρο ότι δεν έχω υπογράψει τίποτα εδώ. Ναι. Και επίσης, ξαφνικά που πήγανε τα άλλα 52. Κανένα ακίνητο δεν είναι της Ιεράς Μονής, δεν είναι του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος. Κανένα. Εδώ πέρα είναι 52 άτομα που δηλώσανε. 99 αγροτεμάχια. Πήρα και τους έκανα ενοικιαστήρια σε ένα εξέ. Ούτε αυτό το είδαν. Και λευκή σελίδα να καταθέταμε, θα το περνάγανε. Άρα, και το κάνουνε. Πέρασε χωρίς έλεγχο. Αυτό λέτε εσείς. Okay. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Καπούνη, κύριε Δέτσι. Εμείς θα επανέλθουμε, θα περιμένουμε την απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το αφήνουμε το θέμα. Αν θέλουν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ με χαρά μας να έρθουν, να βγείτε κι εσείς και μόνοι τους και μαζί σας. Περιμένουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επίσης τις επόμενες μέρες θα είναι μαζί μας και το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Το οποίο έχει την πολιτική ευθύνη. Να μας πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν έγινε από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη έλεγχο από την οικονομική υπηρεσία εκεί, τα αποτελέσματα ποια ήταν. Έρχεται ο Όλαφ για να κάνει έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι γιατί το κατοίκει ο Καπούνης με αυτά που βλέπουν. Δεν μπορεί να έρχεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν χάνουμε το δάσος, κύριε Καπούνη, δεν χάνουμε το δάσος εμείς. Το δάσος είναι μεγάλο, είναι το μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Ναι. Και όπως λέει και ο δικηγόρος, δεν μπορεί να μας σταματήσουν με απειλές, με δικαστήρια, με μηνύσεις και τέτοια πράγματα. Ναι. Έτσι ζούμε στην Ελλάδα. Θέλουμε την αλήθεια ή δεν θέλουμε την αλήθεια? Την αλήθεια, εντάξει. Είμαστε εδώ. Την κύριε Καπούνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Άξο. Την πορτάρα μην δηλώσετε. Καλημέρα. Την πορτάρα, κύριε Καπούνη. Θα τη δηλώσουμε την πορτάρα. Όχι, μην τη δηλώσετε. Θα έρθω να τη δηλώσω. Εμείς τι θέλουμε εδώ.
Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα δεν είναι για πλάκα. Να είστε καλά. Όχι, γιατί είναι. Όχι. Και σημασία αυτό που είπε. Αν όντω έφυγαν ξαφνικά διαμαγεία στα 52 FM και πήγαν αλλού, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ήρθε ο Καπούνη τώρα σήμερα το πρωί να καταγγείλει κάτι. Τα λένε. Τα ακούμε πρώτη φορά. Τα λέει και η κυβέρνηση. Βγαίνει συνέχεια και τα λέει. Μα τα έχουν πει και άλλα. Εγώ τα έχουν πει και οι υπουργοί τη κυβέρνηση εδώ πέρα. Καθόντουσαν και μα λέγανε ότι το ΠΚΠ είναι μεγάλο πρόβλημα και ότι δίνει λεφτά έτσι και δεξιά-αριστερά. Τι συζητάμε τώρα. Αλλά κάποιο πρέπει να το ελέγξει αυτό. Μα δεν λέει κανείς. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση πάντα. Μπράβο. Εγώ λέω ένα πράγμα. Ελέγξτε το, βρείτε την παθογένεια, καταγγείλτε όσο έγινε και πάτε παρακάτω. Να ελεγχθεί και άμα έχει άδικο ο Καπούνης. Αν έχει άδικο ο Καπούνης, έχει άδικο ο Καπούνης. Κύριε Μουζάκη, δεν πιστεύω ότι συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Εκείνη πρέπει. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Συμβαίνουν αυτά και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Αλήθεια. Και είμαστε στο 2024. Αυτό είναι το θέμα. Είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Η τεχνολογία βοηθάει. Θα μπορούσες να δεις αν διπλοδηλώνονται κάποιες εκτάσεις, από ποιους και οι ελπίζουμε το κτηματολόγιο να τα λύσει. Ελπίζουμε να τα λύσει το κτηματολόγιο. Κάτσε, παιδιά. Και να σε μπλοκάρει απευθείας. Ήμουν αλλιώς και γέρασα.